Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μόλις ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου, πάμε να δούμε μαζί τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Σε άμεσες κινητοποιήσεις καλεί τους παραγωγούς κτηνοτρόφους ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κτηνοτρόφων Ελλάδας. Αντιπρόταση φωτιά των δανειστών. Ευάγγελος Αντώναρος. Αν ήμουν βουλευτής, θα ψήφιζα τη διαπραγμάτευση. Μεγάλες ανατιμήσεις και φορολογικές επιβαρύνσεις φέρνουν οι προτάσεις των θεσμών. Δημήτρης Καμπόσος. Στεκόμαστε με περηφάνεια μπροστά στο νέο πνευματικό κέντρο του Δήμου μας. Κώστας Μαρινάκος. Φόνος εκ προμελέτης στον τουρισμό. Σε άμεσες κινητοποιήσεις καλεί τους Έλληνες κτηνοτρόφους ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Παναγιώτης Πεδαρέτος, αφού όπως φαίνεται οι Ευρωπαίοι εταίροι θέλουν να εξαιρέσουν τη χώρα μας από την πρωτογενή παραγωγή με το αυξημένο σε 26% ΦΠΑ που προτείνουν κατά τη διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, την ώρα που σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης ο συντελεστής ΦΠΑ είναι κατά πολύ χαμηλότερος, καθιστώντας μη ανταγωνιστικά τα προϊόντα της χώρας μας. Θεωρώ ότι παρακολουθώντας τις εξελίξεις τις τελευταίες 2-3 μέρες ότι βγήκε ο Καραγκιόζης στη Λάκα, θα το πω έτσι απλά λαϊκά, τι σημαίνει αυτό, ότι οι δανειστές μας, οι θεσμοί, οι τοκογλύφοι ή όπως θέλετε πέστε τους, δεν μπόρεσαν να κρατηθούν άλλο και βάλανε αυτό που έχουν σχεδιάσει αρκετά χρόνια για τη χώρα μας και για τη χώρα μας, όχι μόνο για τη χώρα μας. Τι βάλανε δηλαδή. Στην ουσία λένε δεν θέλουμε να παράγεται. Δεν θέλουμε. Ενώ υποκρίνονται ότι θέλουν να παράγουμε. Δεν θέλουμε πρωτογενή παραγωγή ρε παιδιά. Και πώς το τεκμηριώνω αυτό που λέω. Θέλουν να πάνε το συντελεστή φορολογίας των αγροτών από το 13% στο 26%. Ποιος θα κόβει τιμολόγιο. Ποιος θα παράγει. Δεν του συμφέρει τον άλλο να παράγει. Με δεδομένη την κατάσταση στην αγροτική οικονομία, που δεν είναι ένα μαγαζί και πουλάς και λες πήρα 100 ευρώ, άντε να δώσω τα 26 στην εφορία. Εδώ πάνε και θα φορολογούνται με 26%, αυτό ζητάνε αυτοί. Και οι ζημιές από τον που αποζημιωνόμαστε από τον ΕΛΓΑ, δηλαδή και οι επιδοτήσεις από το πρώτο ευρώ, ζητάνε δηλαδή να μην υπάρχει ούτε το μέτρο που η κυβέρνηση θέσπισε και είπε θα φορολογήσω τις επιδοτήσεις πάνω από 12.000 ευρώ, που και σε αυτό ήμασταν εμείς αντίθετοι. Αλλά σε τελευταία ανάλυση, ας πούμε ότι αυτοί είναι που παίρνουν τα περισσότερα, ας πληρώσουν και κάτι πάνω από τις 20.000 που ζητάγαμε. Αυτοί ζητάνε από το πρώτο ευρώ να φορολογούνται όλα με 26%. Να έρθει η επιστροφή πετρελαίου που δίνεται στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, να πάρθουν δηλαδή αυτά που ζητάνε. Είναι τέτοια μέτρα που θα απαγορεύεται να παράγουμε, αν τα δεχτεί η κυβέρνηση. Ένα λοιπόν, και δεν βγήκε μόνο ο Καραγκιόζης στη Λάκα μόνο για μας, δηλαδή για τους παραγωγούς και εκτενθρώσεις, πρέπει να σας πω ότι με την τελευταία εκτίμηση της Ευρωστάτ, όχι τη δική μας, βγαίνει ότι 1.130.000 άνθρωποι δουλεύουν στον πρωτογενή τομέα, γεωργία, κτηνοτροφία και όσοι εργαζόμενοι είναι. Και αυτοί θα πάνε βέβαια στην ανέργεια. Φεύγουν σιγά σιγά, αλλά θα πάνε γιατί υπάρχει και το παραμύθι ότι ξέρετε, εσείς είστε βολεμένοι. Δηλαδή οι αστεί, και αυτό προσπαθούν να κάνουν και αυτοί, να βάλουν τους αστούς με εμάς να τσακωθούμε. Λένε οι αστεί, τους το έχουν περάσει στα μέσα ενημέρωσης ότι αυτοί είναι βολεμένοι, γι' αυτό και δεν μιλάνε. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι βγήκε ο Καραγκιόζης στη Λάκα, δεν θέλουν πρωτογενή παραγωγή. Θέλουν εχμαλωσία όλου του τουριστικού πακέτου, γι' αυτό θέλουν να το ανεβάσουν την εστίαση, να τα αρπάξουν οι πολυεθνικές που καιροφυλαχτούν αφού θα πέσουν έξω και τα μικρά μαγαζάκια αλλά και μεγάλα ξενοδοχεία που μεταφέρονται, να ελέγξουν δηλαδή πλήρως και το δεύτερο πυλώνα της οικονομίας που είναι ο τουρισμός, και από εκεί και πέρα μας έχουν εχμαλώτους για πολλά 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 χρόνια. Αν δεχτεί η κυβέρνηση αυτά τα μέτρα στο όνομα να σωθούμε ή να σώσουμε το ευρώ, να σωθούμε γιατί αλλιώς έρχεται καταστροφή που είναι ένα ψεύδος, δεν καταστρέφεται η χώρα από το νόμισμα. Σκεφτείτε να σας πω το εξής, εγώ δεν είμαι υπέρ της δραχμής δε και καλά, αλλά δεν λέω και όχι αν μας στριμώξουν. Σκεφτείτε να έχεις δραχμή και να έχεις μια ανάπτυξη 7% παράδειγμα. Για το νόμισμα έχει σχέση με την παραγωγή σου και με την ανάπτυξή σου. Έτσι δεν θα είναι καλά?
Θα είναι καλά. Πώς θα φτάσεις όμως να έχεις μια ανάπτυξη 7-8% που έχει η Κίνα όταν σου βάζουν τέτοια ζητήματα, τέτοια μέτρα που σου απαγορεύουν την παραγωγή. Γι' αυτό εμείς και αυτή την ανακοίνωση βγάζω σήμερα σαν σύνδεσμος ελληνικής κτηνοτροφίας και καλούμε τους κτηνοτρόφους να αντισταθούν με κάθε τρόπο, με κινητοποιήσεις και καλούμε και την κυβέρνηση να μην αποδεχτεί σε καμία περίπτωση αυτό το βομβαρδισμό που μας κάνουν αυτοί και ή ετοιμάζονται να μας κάνουν αν η κυβέρνηση δεχτεί να μπουν αυτά τα μέτρα. Πόσο άμεσα όμως καλείται σε εγρήγορση, γιατί οι μέρες κόντεψαν μέχρι τώρα. Άμεσα είναι. Δηλαδή σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Άμεσα είναι. Κάναμε διαρκείς συσκέψεις και στους νομούς οι συνάδελφοι, αλλά και στην Αθήνα. Βεβαίως. Βεβαίως. Θα περάσουν αυτά, μα δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα από εκεί και πέρα. Πρέπει πριν να περάσουν, να γίνει κοινοποίηση. Μα γίνονται, ήδη γίνονται προσπάθειες, αλλά είμαστε σε μια εποχή πολύ δύσκολη. Όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή οι αγρότες μαζεύουμε, και ειδικά οι κτηνοτρόφοι, μαζεύουμε τα σανά μας, μαζεύουμε τα τριφύλια μας. Δηλαδή μας σαν τα μυρμήγκια που μαζεύουμε το καλοκαίρι για να επιβιώσουμε το χειμώνα. Αλλά θα δούμε με ποιο τρόπο οργανωμένα, συντονισμένα θα αντιδράσουμε με τον καλύτερο για μας και τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα η ουσία καλείται λοιπόν τον κόσμο σε εγρήγορση. Σε εγρήγορση και κινητοποίηση. Και δεν είναι να τους πούμε εμείς, ούτε είναι ο κόσμος πρόβατα να βγάλουμε μια σφύριχτρα και να πούμε κινητοποιηθείτε. Ο καθένας στο νομό του, αυτή την κατεύθυνση δίνουμε εμείς. Υπάρχουν φορείς, υπάρχουν αγροτικοί σύλλογοι, υπάρχουν κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί κτλ. Να κινητοποιηθούν ο καθένας με τις δυνατότητες που έχει στο νομό του, ώστε να δείξουμε ότι αυτά δεν πρέπει να περάσουν σε καμία περίπτωση. Και βέβαια υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση, αλλά και όλο το πολιτικό σύστημα, το οποίο υποκρίνεται από τη μία ζητάει, αλλά απευθύνομαι και στον κόσμο εκείνον που από τη μία θέλει, λέει ναι στο ευρώ, και από την άλλη λέει μου πειράξετε εμένα όμως. Τίποτα. Μου πειράξετε το μισθό, μου πειράξετε το ΦΠΑ, μου πειράξετε το τέτοιο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση συντεταγμένα οι Έλληνες και να αντισταθούμε σε αυτό που φέρνουν σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας εκτός από τους πλούσιους. Και θα κλείσω με αυτό. Είδατε τι λέει το Δουνουτού. Όχι φορολογία στις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν καθαρά κέρδη πάνω από 500.000 ευρώ. Ποιους θέλει λοιπόν να προστατεύσει, φαίνεται καθαρά. Γι' αυτό λέω ότι και ο Καραγκιόζης στη ΛΑΚ. Εμπλοκή σημειώνεται στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές μετά τις ενστάσεις που προβάλλουν στην πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης οι εκπρόσωποι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να περιοριστεί η αυξημένη φορολόγηση των επιχειρήσεων με κέρδη άνω των 500.000 ευρώ προκάλεσε αναταράξεις στις ήδη έθρεψτες ισορροπίες μεταξύ Αθήνας δανειστών. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το Ταμείο προτείνει ως αντιστάθμισμα την έλλειψη μέτρων που επιβαρύνουν τις χαμηλότερες εισοδηματικές ομάδες. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μεταβεί ευσπεσμένα σήμερα στις Βρυξέλλες ο Αλέξης Τσίπρας, που συναντάται με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Κριστίν Λαγκάρντ, διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και τον Μάριο Ντράγκη, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προκειμένου να εξετάσουν τα νέα εμπόδια. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση που είχε ο Πρωθυπουργός λίγο πριν αναχωρήσει για τη Βελγική Πρωτεύουσα, με αφορμή την επιμονή συγκεκριμένων θεσμών να μην αποδέχονται ισοδύναμα μέτρα. Μιλώντας στις συνεργάτες του, είπε: «Η μη αποδοχή ισοδύναμων μέτρων δεν έχει ξαναγίνει. Ούτε στην Ιρλανδία, ούτε στην Πορτογαλία. Πουθενά. Αυτή η περίεργη στάση δύο ενδεχόμενα μπορεί να κρύβει. Είτε δεν θέλουν συμφωνία, είτε εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα στην Ελλάδα». Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πάντως, η προτινόμενη από την ελληνική πλευρά υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων θα επιτείνει την ύφεση και θα εκτινάξει την ανεργία. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι χθες το βράδυ ο Ευρωπαίος Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί, μιλώντας σε Έλληνες ευρωβουλευτές, δήλωσε ότι στις Βρυξέλλες σοκαρίστηκαν από το υφεσιακό χαρακτήρα των μέτρων που πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση. Παράλληλα, το πρακτορείο Reuters αποκαλύπτει ότι οι δανειστές παρουσίασαν νέες προτάσεις στην Αθήνα για να γεφυρωθούν οι διαφορές. Ειδικότερα, πρόκειται για ένα πεντασέλιδο κείμενο, το οποίο αποτελεί την αντιπρόταση των Δουνουτού, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και μπορεί να οδηγήσει σε κλείδωμα της συμφωνίας. Κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωσαν την ύπαρξη του σχετικού κειμένου. Η ελληνική κυβέρνηση έχει προτείνει τον πολλαπλασιασμό των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος μέσω των σημαντικών αυξήσεων και επιβολή νέων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τους εργοδότες, με παράλληλο περιορισμό των προώρων συνταξιοδοτήσεων. Στην αντιπρότασή τους, οι πιστωτές επιμένουν στην εξοικονόμηση ύψους 1% του ΑΕΠ από το 2016 και εξάλειψη του ΕΚΑΣ μέχρι το τέλος του 2017.
Ακόμη οι θεσμοί εξακολουθούν να αξιώνουν την άντληση πρόσθετων φόρων 1% του ΑΕΠ από τον ΦΠΑ και 0,74% που προτείνει η Ελλάδα. Στο σκέλος της φορολογίας των επιχειρήσεων, όπου η Αθήνα είχε προτείνει αύξηση των συντελεστών από το 26% στο 29%, οι πιστωτές περιορίζουν με την πρότασή τους την αύξηση αυτή στο 28%. Επιπλέον ζητούν ΦΠΑ 23% στην εστίαση, 100% προκαταβολή φόρου από τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση φοροαπαλλαγών στα αγροτικά καύσιμα, μείωση των αμυντικών δαπανών κατά 400 εκατομμύρια αντί για 200 εκατομμύρια που προτείνεται από την Αθήνα, κατάργηση του φόρου τα φρουτάκια, αφαίρεση των προβλεπομένων εσόδων από τις άδειες 4G και 5G, κατάργηση φοροαπαλλαγών από τους κατοίκους των νησιών. Στο πεδίο των συντάξεων απαιτούν πλήρη εφαρμογή του νόμου 3863 κάθετος 10, κυρίως τον υπολογισμό των συντάξεων, αυξάνει τις χαμηλές συντάξεις και μειώνει τις υψηλές. Λήψη ισοδύναμων για την αναστολή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, εξοικονόμηση 0,25 έως 0,5% του ΑΕΠ για το 2015 και 1% για το 2016, πλήρη εξάλληψη των πρόωρων συντάξεων μέχρι το 2022 στα 67 χρόνια ανεξάρτητα από τα χρόνια εργασίας ή στα 62 χρόνια με 40 χρόνια εργασίας. Κατάργηση αντικατάσταση του ΕΚΑΣ μέχρι το Δεκέμβριο του 2017, αύξηση φορών υγείας των συνταξιούχων από το 4 στο 6%, σταδιακή κατάργηση όλων των εξαιρέσεων που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και εναρμόνιση των ασφαλιστικών εισφορών με τη δομή του ΙΚΑ. Παράλληλα, ζητούν κατάργηση όλων των εισφορών υπερτρίτων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2015 και έβρεση ισοδύναμων που θα καλύψουν το κόστος της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κάθετα αρνητική είναι η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης στη νέα αντιπρόταση των δανειστών. Ανάγκαιο κακό είναι να κλείσει η συμφωνία, έστω και αν είναι βαριά και επαχθή, σύμφωνα με τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο Ευάγγελο Αντώναρο, και μάλιστα είπε αν ο ίδιος ήταν βουλευτής θα την ψήφιζε. Παράλληλα, δήλωσε πως πιστεύει ότι όλες οι δυνάμεις που θέλουν την παραμονή στην Ευρώπη πρέπει να τη στηρίξουν, με στόχο όμως άμεσα να γίνουν κινητοποιήσεις για να πάει μπροστά η χώρα. Πρώτα, δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο τέλος. Έχουμε μερικά βήματα μέχρι το τέλος. Η συμφωνία πρέπει να οριστικοποιηθεί, να κλείσει, να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία. Και έχουμε ακόμη 2-3 μέρες που νομίζω ότι χρειάζονται, από ό,τι ακούω και από την κυβερνητική πλευρά και από ό,τι διαβάζω και από τους ξένους, από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, για να φτάσουμε στο τέλος. Η συμφωνία ασφαλώς είναι δύσκολη, είναι βαριά, είναι επαχθής. Πιστεύω παρά τα αυτά ότι όλες οι δυνάμεις που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πρέπει να τη στηρίξουν. Βεβαίως δεν τη στηρίζουμε. Εγώ ξέρετε δεν είμαι βουλευτής, αλλά δεν τη στηρίζουμε όσοι μιλάμε ότι θα τη στηρίξουμε ανεπιφύλακτα ούτε άκρητα. Και το λέω αυτό γιατί από την πρώτη μέρα που θα μπει σε εφαρμογή μια τέτοια συμφωνία θα πρέπει όλοι μαζί και κυρίως η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία να φροντίσει ώστε η χώρα να πάει μπροστά. Γιατί με μια τέτοια συμφωνία η χώρα δεν πηγαίνει μπροστά. Η χώρα κάνει σημειωτών, για να μην πω ότι κάνει μερικά βήματα πίσω. Στηρίζει μια τέτοια συμφωνία τον κρατισμό, στηρίζει σε πρώτο στάδιο, και αυτό δεν είναι αρνητικό όσους δουλεύουν στο δημόσιο τομέα, αλλά μου φαίνεται ότι επιβαρύνει πάρα πολύ την ιδιωτική πρωτοβουλία πάνω στην οποία πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξη της χώρας. Αναμένεται εξελίξεις λογικές. Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες. Θα δούμε αν η κυβερνητική πλειοψηφία, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα μπορέσουν να πειράσουν με δικές τους ψήφους μέσα από τη Βουλή, μόνο με δικές τους ψήφους, τη συμφωνία. Πιστεύω ότι η συμφωνία. Μόνο με ψήφους είναι λίγο δύσκολο, έτσι όπως το θα λέμε. Θα το δούμε. Ήδη έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις. Ξέρετε, τα μεγάλα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μεγάλο κόμμα αυτή τη στιγμή, έχει οργάνωση. Έχει στοιχεία τα οποία τους ανθρώπους τους ενώνουν περισσότερα από αυτά που τους χωρίζουν, και υπάρχει πάντα και η κομματική πειθαρχία που όταν πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ζήτημα σαν και αυτό φέρνει αποτελέσματα. Σας μιλάω και από δική μου πείρα, έχω περάσει από τέτοιες θέσεις και ξέρω. Παρόλα τα αυτά, αυτό θα κριθεί αν μπορέσει, όπως σας λέω, η κυβερνητική πλειοψηφία να το περάσει με τις δικές τους ψήφους. Αν αυτό δεν γίνει, τότε τίθεται θέμα, περνάει η συμφωνία με τις ψήφους. Εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα την εγκρίνει, θα την ψηφίσει. Πιστεύω και το ποτάμι θα το κάνει, όπως άλλωστε το έχει πει. Άρα πάμε για ρεκόρ. Κόμματα. Ναι, καλά, δεν έχει σημασία τόσο τα ρεκόρ. Σημασία έχει μετά τα αποτελέσματα και πώς θα το εφαρμόσουμε όλα αυτά. Αλλά αν χαθεί η κυβερνητική πλειοψηφία, τότε τίθεται θέμα, νομίζω, δεδηλωμένης, και δεν ξέρω τι θα κάνει ή τι υποχρεώνεται να κάνει ο Πρωθυπουργός
σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί λοιπόν ακόμη και μια ψήφιση της συμφωνίας να έχει πολιτικές εξελίξεις. Ας το περιμένουμε. Βλέπω τον Καραμαλή να έρχεται. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει πρόεδρο αυτή τη στιγμή και πρέπει απλώς να κάνει τη συζήτηση στο εσωτερικό της που χρειάζεται να κάνει μετά την ήττα των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου για να δει πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Όλα αυτά θα συζητηθούν όμως μετά από την ψήφιση της συμφωνίας. Αυτή τη στιγμή προέχει να περάσει η συμφωνία. Εσείς θα την ψηφίζατε αυτή τη συμφωνία? Εγώ θα την ψήφισα. Θα την ψήφισα με βαθιά καρδιά, αλλά θα την ψήφισα. Γιατί για μένα εκείνο που μετράει είναι να μην χάσουμε την ευρωπαϊκή μας τροχιά στην οποία μας έβαλε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Δείτε σε λίγο. Πάτρα, εντοπισμός μεταναστών ανάμεσα σε καρπούζια. Τρίπολη, επανέλθει το θέμα των σκουπιδιών. Μεγάλες επιβαρύσεις στα εισόδημα των καταναλωτών σε αγρότες, επιχειρήσεις και σε όλο τον παραγωγικό κύκλο, με συνέπεια την πυροδότηση αλυσιδωτών ανατιμήσεων στην αγορά, επιφυλάσσουν οι προτάσεις των δανειστών για τη φορολογία. Στον ΦΠΑ προβλέπεται η μετάταξη της εστίασης και όλων των επεξεργασμένων τροφίμων στο συντελεστή 23% από το 13% που είναι σήμερα, επιφέροντας ανάλογες επιβαρύνσεις στο καλάθι της νοικοκυράς. Η πρόταση των δανειστών που έχει προτινόμενη ημερομηνία εφαρμογής στην 1η Ιουλίου σημαίνει ότι στο υψηλό δείκτη συντελεστή ΦΠΑ 23% μετατάσσονται όλα τα τυποποιημένα είδη διατροφής, μακαρόνια, ρύζι, αλεύρι, καφές, κακάο, τσάι, μαρμελάδες, σοκολάτες, ψωμί, ελαιόλαδο, γάλα και άλλα γαλακτοκομικά επεξεργασμένα προϊόντα, αναψυκτικά, χυμή και όλες οι υπηρεσίες εστίασης, εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς και γενικότερα μεταφορές, ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα. Κύκλοι της αγοράς σημειώνουν ότι ιδιαίτερα η μετάταξη των μεταφορών στο συντελεστή 23% θα επιφέρει ντόμινο ανατιμήσεων σε όλους τους κλάδους, αφού θα αυξήσει το κόστος παραγωγής και διακίνησης, το οποίο στη συνέχεια θα μεταφερθεί στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών στην αγορά. Στον συντελεστή 13% προβλέπει να παραμείνουν μόνο τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, η ενέργεια, το νερό και τα ξενοδοχεία, ενώ στον συντελεστή 6% να διατηρηθούν τα φάρμακα, τα βιβλία και τα θέατρα. Μεγάλες επιβαρύνσεις επιφυλάσσονται και για τους κατοίκους των νησιών, στα οποία σήμερα ισχύει καθεστώς μειωμένου κατά 30%. ΦΠΑ. Οι δανειστές ζητούν την κατάργηση του καθεστώτος χωρίς κάποιο άλλο αντισταθμιστικό μέτρο που προτείνει η ελληνική πλευρά, όπως φοροαπαλλαγές για τους μόνιμους κατοίκους των νησιών, αυτών με χαμηλό εισόδημα. Για τους αγρότες προβλέπεται αύξηση του φορολογικού συντελεστή από το 13% σήμερα στο 26%, αλλά και κατάργηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ για το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται στην αγροτική παραγωγή. Επίσης, ζητούν να ακυρωθεί η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβλέπει απαλλαγή των αγροτικών επιδοτήσεων από τη φορολογία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται αύξηση της προκαταβολής εισφόρου στο 100% από 55% σήμερα για τις όμικρον έψιλον και ΕΠΕ και 80% για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα. Οι δανειστές προτείνουν ο φορολογικός συντελεστής των κερδών των επιχειρήσεων να αυξηθεί στο 28%, 29% προβλέπει η ελληνική πρόταση, από 26% σήμερα. Παράλληλα, δεν αποδέχονται την έκτακτη εισφορά 12% για τις επιχειρήσεις με κέρδη άνω των 500.000 ευρώ που προτείνει η ελληνική πλευρά. Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων προβλέπεται διατήρηση του ένφια στο 2015 και το 2016 με το ίδιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα 2,65 δισευρώ. Όπως σημειώνεται, ακόμη και αν μειωθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να αυξήσει ανάλογα τους φορολογικούς συντελεστές, προκειμένου να μην μεταβληθεί η απόδοση του μέτρου. Στην πρόταση των δανειστών προβλέπεται ακόμη η αναθεώρηση της φορολογίας εισοδήματος μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015, με αλλαγές στη φορολογική κλίμακα και αλλαγή του tax credit. Πρόκειται επίσης να ενσωματωθεί στη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύσει από το 2016 η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης και να αποκτήσει έτσι μόνιμο χαρακτήρα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα στο δελτίο μας. Στεκόμαστε με υπερηφάνεια μπροστά στο νέο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αργούς Μυκηνών, δήλωσε ο Δήμαρχος Δημήτρης Καμπόσος, που το απόγευμα της Τετάρτης έκανε την παρουσίαση του νέου υπερσύγχρονου πνευματικού κέντρου του Δήμου που βρίσκεται στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου στο Άργος. Η αίθουσα είναι εφοδιασμένη με τον τελευταίο τεχνολογικό εξοπλισμό, με προδιαγραφές ικανές να φιλοξενήσουν παντός τύπου πολιτιστική δραστηριότητα. Το αργάκι, όπως τόνισε συγκινημένος ο Δήμαρχος, προχωρά μπροστά και υλοποιεί έργα περηφάνειας για τις επόμενες γενιές. Να σημειωθεί ότι ο πολιτιστικός πολυχώρος διαθέτει 300 θέσεις, ενώ κανείς δεν θα πίστευε πριν από ένα χρόνο περίπου που ξεκίνησαν οι εργασίες ότι αυτό το κτίριο που σχεδόν είχε καταρρεύσει από τη φθορά του χρόνου θα μετετρέπεται σε τέτοια μορφή κόσμημα. Στο τέλος της εκδήλωσης επιβεβαίωσαν την άψογη σκηνική παρουσία του χορού οι μαθήτριες του Οδείου Άργους με τις μουσικές τους επιδόσεις. Πριν από περίπου 5 χρόνια τέτοια εποχή, καλοκαίρι του 2010, ήμασταν λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, τις τότε δημοτικές εκλογές. Τότε λοιπόν είχα κυκλοφορήσει ένα έντυπο σαν υποψήφιος δήμαρχος και έγραφα
οραματίζομαι έναν άλλο κόσμο, αυτόν που τόσα χρόνια μας στέρισαν. Αυτόν τον κόσμο που οραματιζόμουν, δεν ήξερα και δεν φανταζόμουν ότι όταν θα γίνω δήμαρχος μετά από λίγους μήνες, με την βοήθεια του λαού και με τη θέληση του λαού, η οικονομία η ελληνική θα έμπαινε σε μια περιδίνηση τεράστια και οι περικοπές των επιχορηγήσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση θα άγγιζαν και το 80%. Αλήθεια, πόσο δύσκολο σκέφτηκα είναι στις μέρες μας, μιλάω για το 2011, να γίνουν κάποια έργα. Πέρασαν βέβαια ανεκμετάλλευτες οι εποχές που οι χρηματοδοτήσεις στους Δήμους ήταν απίστευτα μεγάλες. Ίσως γιατί τότε πίστευαν ότι πάντα έτσι θα είναι τα πράγματα και έβαζαν άλλες προτεραιότητες, συνεπία να αφήνουν τον πολιτισμό να έρχεται σε δεύτερη ή σε τρίτη μοίρα. Όμως έπρεπε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το να κοιτάς πίσω στην περίπτωσή μας δεν ωφελούσε, γιατί μόνο θλίψη μας προκαλούσε, μιας και τα οικονομικά μεγέθη ήταν τέτοια στο παρελθόν, που οι συγκρίσεις ήταν πραγματικά ή για γέλια ή για κλάματα, ανάλογα από ποια μεριά θα το κοιτούσες. Το όραμά μου για έναν άλλο κόσμο, έτσι όπως τον είχα ονειρευτεί, έμοιαζε αδύνατο να γίνει πράξη. Η απογοήτευση είναι ότι χειρότερο σκέφτηκα. Δεν πειράζει, θα βρούμε έστω και έτσι λύσεις. Θα το φτιάξουμε το τόπο μας. Ζήτησα και μου έφεραν οι συνάδελφοι και συνεργάτες της τεχνικής υπηρεσίας την ακίνητη περιουσία του Δήμου μας. Οικόπεδα και ακίνητα. Ανάμεσα στα άλλα λιγοστά βέβαια, ήταν και αυτός εδώ ο χώρος. Τι ήταν? Τι ήταν εδώ? Ένα ερυπωμένο κτίριο. Και στον άβυο χώρο του, ανατολικά του κτηρίου, αρχαιολογικά σκάματα, μέσα στα οποία υπήρχε και ένα σπουδαίο έβριμα, τμήμα του αρχαίου τείχους του Άργους. Κατάλαβα ότι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για την εκμετάλλευση του οικοπαίδου για το σκοπό που είχε αγοραστεί περίπου το 1999 με 2000. Προοριζόταν για το κτίριο Κολιαλέξη, εφαρμογή της περιβόητης και δεδαλώδους διαθήκης του αείμνηστου Δωρητή Κολιαλέξη. Τότε κάλεσα τους αντιδημάρχους μου και τους είπα ότι σκοπεύω να αναστηλώσω το χώρο αυτόν και να κάνω ένα πνευματικό κέντρο. Όσοι ήξεραν το χώρο με κοίταξαν με απορία, πιστεύοντας ότι μάλλον αστείευαν. Πώς είναι δυνατόν ένα μισοκρεμισμένο κτίριο του 1930, ερυπωμένο, να γίνει κάτι αξιόλογο? Η επιχειρηματολογία που ανέπτυξαν για να μου αλλάξουν γνώμη ήταν περίπου η ακολουθή. Δήμαρχε, έχει σκεφτεί τι μπορεί να μας βγάλει αυτό το κτίριο στην πορεία των εργασιών? Είναι ένα γερασμένο και ταλαιπωρημένο κτίριο. Δήμαρχε, από πού θα βρούμε τα χρήματα? Δήμαρχε, τζάμπα θα πάνε οι κόποι μας. Δήμαρχε, θέλουμε άδειες και ίσως να μην μας εγκρίνει και η Επίτροπος. Και πολλά άλλα επόδια που δεν ήταν γιατί δεν ήθελα να γίνει το έργο, αλλά γιατί όντως ήταν τα περισσότερα από αυτά σωστά και πολύπλοκα. Εκεί όμως λειτουργήσε η ιδιαίτερη ψυχοσύνθεσή μου. Πατώντας πάνω σε ένα δόγμα που το έχω σε όλη μου τη ζωή, είναι τίποτα δεν σου χαρίζεται. Ό,τι θες πολύ και για ό,τι αγωνίζεσαι με πάθος το κερδίζεις. Αυτό το δόγμα λοιπόν μου έδειξε τον δρόμο. Το έργο θα γίνει. Δεν το συζητώ, ξεκινάμε. Οι συνεργάτες μου βέβαια, και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω τέτοιους συνεργάτες, συνεργάτες που μπορούν και πιστεύουν στο όραμά μου, άλλωστε δεν θα υπήρχε άλλος λόγος να με ακολουθήσουν. Με ακολούθησαν γιατί ο σκοπός μας σε αυτή την πόλη ήταν να κάνουμε ρήξεις. Δεν ήταν να ακολουθήσουμε την ίδια γραμμή. Τους ευχαριστώ και θα ήθελα έτσι ενώπιον όλου του κόσμου, και το κάνω πάντα, να τους ζητήσω πολλές φορές συγγνώμη, και το έχω κάνει άλλωστε, που τους έχω ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα. Τους έχω ταλαιπωρήσει με το πείσμα μου, την επιμονή. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις η ενδεχόμενη αποτυχία θα ήταν τεράστια σαν μέγεθος, μετά και από τις τόσες προειδοποιήσεις. Δεν το σκέφτηκα όμως αυτό ούτε στιγμή. Πίστευα ότι δεν μπορεί η αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης, με μια πελώρια ιστορία 7.000 χρόνων,
να μην έχει ένα πνευματικό κέντρο, ένα χώρο πολιτισμού, ένα συνεδριακό χώρο, με όλα εκείνα τα σύγχρονα μέσα που μπορούν να υποστηρίξουν θέατρα, κινηματογράφο, συνέδρια, χοροδίες, μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις ζωγραφικής, εκθέσεις βιβλιοπτικής και γενικά ό,τι έχει σχέση με δραστηριότητες πολιτισμού και τέχνης σε κλειστές αίθουσες. Αισθανόμουν ντροπή η πόλη μας να στηρίζεται πολλές δεκαετίες στη μοναδική αίθουσα αμφιθέατρο που ήταν δωρεά του αείμνης του Σπύρου Μπουσουλόπουλου από το 1934. Μιλάω βέβαια για το αμφιθέατρο του πρώτου γυμνασίου Άργους. Σήμερα στέκομαι απέναντί σας με υπερηφάνεια και σας παρουσιάζω ένα χώρο τελειότατο σε ό,τι έχει σχέση με στατική επάρκεια. Ο χώρος αυτός έχει αναστηλωθεί με ό,τι περισσότερο χρειαζόταν για καλύτερο αποτέλεσμα στατικής επάρκειας, τσιμεντενέσεις σε όλους τους τοίχους, με ειδικές ρητίνες στερεώνουν την τοιχοποιία, δίνοντάς τις αντοχές απίστευτες για οποιαδήποτε σεισμική δράση. Η οροφή, αλλά και η μια με την άλλη πλευρά της τοιχοποιίας συνδέονται με μεγάλες χαλίβδινες δοκούς, προϊόντα ειδικής μελέτης για πάρα πολύ μεγάλες αντοχές. Το φως και ο ήχος, μετά από ειδικές μελέτες, είναι ίδιος με τις καλύτερες αίθουσες αντίστοιχης δραστηριότητας στο εξωτερικό και με κάποιες ελάχιστες στην πατρίδα μας. Με τέλεια ακουστική και επαρκέστατη υλικοτεχνική υποδομή, ένας χώρος που θα κοσμεί από εδώ και στο εξής το Δήμο μας, με θέσεις για 300 καθήμενους και 50 αν χρειαστεί ορθίους, με ηχομονώσεις υψηλών προδιαγραφών για βέλτιστη ακουστική και κλιματισμό, ψήξη, θέρμανση για καλύτερες συνθήκες σε θεατές αλλά και καλλιτέχνες. Με αποδυτήρια, ντους και τουαλέτες στα δύο καμαρίνια, ένα για άντρες και ένα για γυναίκες, με σεβασμό στα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν αμαξίδιο, υπάρχει ειδική τουαλέτα για αυτούς στο βάθος και ειδικός χώρος να έρχονται τα αμαξίδια από άλλη πόρτα, όχι από αυτή που μπήκαμε σήμερα. Την αίθουσα αυτή τη χειρίζονται δύο άτομα, συμπολίτες μας, με ειδικές γνώσεις, ο ένας στον ήχο και ο άλλος στο φωτισμό. Άλλωστε, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, μιας και οι κονσόλες και όλα εκείνα τα μέσα που υπάρχουν για να παράξουν το τέλειο αποτέλεσμα, χρειάζονται ειδικές γνώσεις. Έτσι, είμαι σίγουρος ότι αφενός θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, αφετέρου δεν θα έχουμε βλάβες και φθορές, συνεπία λαθών στο χειρισμό των μηχανημάτων. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους τους συνεργάτες μου, τους αντιδημάρχους, αλλά και τους δημοτικούς συμβούλους, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα παιδιά της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας. Και το λέω αυτό ιδιαίτερα, γιατί ξέρουν αυτοί τι έχουν τραβήξει όλο αυτό το διάστημα για να κάνουν τις μελέτες, συνεπία αυτών των μελετών να γίνουν οι διαγωνισμοί, να γίνουν οι ενστάσεις επί των διαγωνισμών, να κάνουν τις αξιολογήσεις εκείνες που έπρεπε, να ακούνε τις φωνές τις δικές μου, πάμε γρήγορα, πάμε πιο πολύ, για να μπορέσει να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Να σας παρουσιάσουμε το νέο στολίδι του Δημάρχου Κοινό, το πνευματικό μας κέντρο. Θα δώσουμε έμφαση στο τεχνολογικό εξοπλισμό του, ο οποίος αποτελείται από σπότρα αργά δεξιά και αριστερά στην οροφή της αίθουσας και είναι ιδανικά για την παρουσίαση την ανάπτυξη έργων τέχνης και γλυπτών, καθώς είναι κατευθυνόμενα. Μία άλλη συνθήκη φωτισμού της σάλας είναι ο κεντρικός φωτισμός που είναι κατάλληλο για την πραγματοποίηση συνεδριών και ομιλιών. Μπορείτε να το ζήσετε, να το δείτε. Νομίζω μπορείτε όλοι άνετα τώρα να καλύψετε τις σημειώσεις. Ο φωτισμός σκηνής αποτελείται, όπως βλέπετε, από τεσσάρων ειδών φωτιστικά σώματα, τα οποία είναι κατάλληλα για το φωτισμό θεατρικών και μουσικών παραστάσεων. Όλα τα φωτιστικά σώματα ελέγχονται από ψηφιακή κονσόλα φωτισμού στο πλήθος του 36, τοποθετημένα σε 6 υπολογιστικές γάτες. Βέβαια, θα πρέπει να παραλείψουμε και τον φυσικό φωτισμό, ο οποίος είναι ειδικά μελετημένος στην αίθουσα. Η ακουστική του χώρου είναι δυναμική για κάθε είδους εκδήλωση και ο εξοπλισμός ήχου μπορεί να καλύψει και το πιο ιδιαίτερο μουσικό σύνολο. Υπάρχουν ηχεία σε όλο τον χώρο, μικρόφωνα ομιλίας, μουσικών οργάνων, ενσύματα και ασύρματα, κατάλληλα για θεατρικές παραστάσεις.
μας ακούσουμε δύο μουσικά κομμάτια με τη βοήθεια μαθητριών φλαούτου του Δημοτικού Μασουρίου για την συνοδεία της πιανίστρα της κυρίας Αγγελικής Τσαβάση. Θα ξεκινήσουμε με τη μαθήτρια Μαρία Ιωπούλου που θα μας παίξει ένα μουσικό κομμάτι του Βιβάλντι χωρίς τη βοήθεια ηχείων και μικροφώνων για να ζήσουμε να ακούσουμε την ακουστική της αίθουσας και της σκηνής. Για φόνο εκπρομελέτη στον τουρισμό κάνουν λόγο οι ξενοδόχοι όσον αφορά στην αύξηση του ΦΠΑ. Έτσι, όπως μας έκανε γνωστό από συνέντευξη του ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Αρκαδίας και του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου, Κωνσταντίνος Μαρινάκος, ο οποίος μεταξύ άλλων μίλησε και για την τουριστική κίνηση της Πελοποννήσου εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Το έχουμε τονίσει και στο παρελθόν ότι η μία πιθανή αύξηση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες διαμονής και εστίασης φυσικά γιατί αποτελούν μέρος του τουριστικού πακέτου θα είχε ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος. Τελευταία είναι γνωστό και φημολογούνται διάφορα σενάρια περί αυξήσεως του συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες διαμονής και μάλιστα σενάρια τα οποία είναι τρομακτικά εάν ισχύσουν, διότι συζητείται και η πιθανότητα αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 6,5% σε υπηρεσίες διαμονής στο 23%. Αυτό είναι γεγονός ότι θα μειώσει αφενός έντονα την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, διότι είναι ευνόητο ότι οι tour operators, η παραγωγή ταξιδίων, σε κάθε περίπτωση, επειδή ως στόχο έχουν όπως και όλες οι επιχειρήσεις την αποκόμιση περισσότερων κερδών και ωφέλους, να στρέψουν τη ροή των επισκεπτών προς άλλους προορισμούς, οι οποίοι θα είναι φθηνότεροι και περισσότερο προσοδοφόροι για αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, εμείς εκτιμούμε ότι δεν ήμασταν πάντα έτσι συντεταγμένοι με τις προσπάθειες της κυβέρνησης ώστε να υπάρχει ένα αίσιο τέλος στις διαπραγματεύσεις και από την πρώτη στιγμή ο τουριστικός κλάδος πράγματι απεδέχτη μία αύξηση του, μια εξορθολογιστική τέλος πάντων αύξηση του ΦΠΑ, αλλά σε επίπεδα τα οποία να είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό ότι θα ήταν πολύ λογικό μια αύξηση του ΦΠΑ σε ένα επίπεδο με 10%, με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι υπηρεσίες εστίασης θα παρέμεναν στο 13%, ώστε το συνολικό τουριστικό πακέτο να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Σε κάθε άλλο δυσμενέστερο δηλαδή έτσι, σενάριο από αυτό το οποίο συζητάμε τώρα, θα είχε ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στο τουριστικό προϊόν και όχι μόνο, θεωρώ και ευρύτερα στο ΑΕΠ, στην απασχόληση και στα μεγέθη της εθνικής οικονομίας. Πόσο αφορά τις κρατήσεις για την καλοκαιρινή περίοδο, ποια είναι η εικόνα που έχετε, την το πρώτο πεντάμινο κινήθηκε έτσι με κάποια μηνύματα αρκετά αισιοδοξά θα λέγαμε. Σε επίπεδο Πελοποννήσου φαινόταν έτσι μια θεαματική ποσοστή αύξηση στις αφίξεις. Βέβαια σε απόλυτα μεγέθη αυτό δεν είναι ένας ιδιαίτερος πληθυσμός που θα μπορούσε έτσι να αποτυπωθεί ας πούμε, έτσι αισιόδοξα στα ξενοδοχεία. Παρά αυτά όμως το πρώτο πεντάμινο κύλησε έτσι με αισιόδοξα μηνύματα. Το τελευταίο διάστημα στον Ιούνιο προσλαμβάνουμε δυστυχώς αρνητικά μηνύματα διότι παρατηρείται μια σωρία ακύρωσης κρατήσεων κυρίως από την εγχώρια αγορά όπου υπάρχει προορισμός, όπου έχει έτσι υψηλή επισκεψιμότητα από Έλληνες, δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ο κόσμος μέσα σε ένα κλίμα παρατεταμένης αβεβαιότητας προτιμά να αναβάλει τις διακοπές του ή και να τις ακυρώσει ακόμα, προκειμένου να δει τι εξελίξεις θα υπάρξουν στον οικονομικό τομέα, κατά βάση. Τώρα, όσον αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό, η Πελοπόννησος, να ξέρετε ότι είναι ένας προορισμός πολλά υποσχόμενος, πλην όμως ότι ακόμα παραμένει
άγνωστος θα λέγαμε στον διεθνή τουριστικό χάρτη, υπό την έννοια ότι όλη η τουριστική δραστηριότητα της Πελοποννήσου δεν αντιπροσωπεύει πάνω από το 6% του ΑΕΠ της τοπικής οικονομίας. Φανταστείτε ότι ανάλογοι προορισμοί όπως είναι η Κρήτη, η τουριστική δραστηριότητα αντιπροσωπεύει το 48%, όπως είναι οι Κυκλάδες που αντιπροσωπεύει το 35%, όπως είναι τα Δωδεκάνησα που αντιπροσωπεύει το 52%. Η Πελοπόννησος ακόμα πρέπει να κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή και όλοι εμείς θα πρέπει να συμπράξουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να προωθήσουμε το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Ποιες περιοχές στην Πελοπόννησο μπορούμε να πούμε ότι θα πληγούν περισσότερο φέτος το καλοκαίρι σε σχέση με άλλες χρονιές? Είναι αυτονόητο ότι οι περιοχές που έχουν πληγεί και θα συνεχίσουν να πλήττονται όσο τα πράγματα παραμένουν έτσι, είναι οι περιοχές που έχουν πολύ υψηλό βαθμό εξάρτησης από την εγχώρια αγορά, από τους Έλληνες. Οι υπόλοιπες περιοχές και κυρίως περιοχές όπως είναι ο νομός Μεσσηνίας, όπου ευνοείται από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Μεσσήνης, παρουσιάζει μια κινητικότητα, μια έντονη δραστηριότητα, αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό, δηλαδή η ανάπτυξη μόνο σε μεμονωμένες και περιορισμένες γεωγραφικές ενότητες. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε αφενός να υπάρξει μια διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας και του τουριστικού φαινομένου σε ολόκληρη στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου. Και το δεύτερο στίχημα που πρέπει να κερδίσουμε είναι να μπορέσουμε να αναπτύξουμε πολιτικές που θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της επιμήκυσης της τουριστικής περίοδου. Τα ξενοδοχεία και γενικότερα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν συγκεκριμένα πακέτα, έχουν χαμηλώσει τις μέρες τους, είναι ελκυστικά προς τον κόσμο? Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες, παρόλο που διατηρούν έτσι αρκετά υψηλό και ανταγωνιστικό το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, ως προς τη δημιουργιακή τους πολιτική σε σχέση με το 2007-2008, έχουν μειώσει κατά πολύ τις τιμές τους. Δεν το συζητάμε αυτό. Άρα λοιπόν, σε σχέση με το παρελθόν, είναι ιδιαίτερα ελκυστικά τα πακέτα, ειδικά για τον εισερχόμενο τουρισμό. Τώρα, όσον αφορά την εγχώριο αγορά, ούτως ή άλλως, θέλω να σας πω ότι έχει τόσο πολύ συρρυκνωθεί πλέον, που οποιασδήποτε εκτός και να υπάρξουν, δυστυχώς οι Έλληνες, εάν δεν έχουμε μία έτσι ιδιαίτερη ανατροπή στο γενικότερο κλίμα που ισχύει αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να ενεργοποιηθούν ξανά στον τουριστικό χάρτη της χώρας. Αντιμέτωποι με το τέλος του χρόνου βρίσκονται οι Έλληνες διαπραγματευτές στις Βρυξέλλες, δεχόμενοι ασφικτικές πιέσεις για νέες υποχωρήσεις, ειδικά σύμφωνα με πληροφορίες, στο πεδίο του ΦΠΑ εστίαση στο 23%, αλλά και στο ασφαλιστικό, που χθες δημιουργήθηκε μία τρύπα 645 εκατομμυρίων ευρώ από την απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει από το ελληνικό πακέτο δύο παρεμβάσεις αύξησης των εισφορών υγείας σε κυρίες και επικουρικές συντάξεις. Η μεγάλη μάχη γίνεται επί του κειμένου των προαπαιτούμενων, τα οποία είναι πάρα πολλά και δύσκολα. Τα προαπαιτούμενα να έχουν ειδική σημασία, αφού θα συνδεθούν με καταβολή χρηματοδότησης. Διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες, σε ερώτημα αν σήμερα είναι η τελευταία ευκαιρία, εξηγούν ότι πάντα χρόνος και περιθώριο αναζητείται και δημιουργείται. Επισημαίνουν όμως το ότι πλέον οι χρονικές προθεσμίες γίνονται από πολύ έως εξαιρετικά ασφικτικές και ίσως μετρούν ώρες. Επιχειρείται να υπάρξει λύση σήμερα μέσω ενός μαραθωνίου συνεχών και πολυεπίπεδων συναντήσεων, ενώ για την ύπαρξη παράταση της δανειακής σύμβασης που λύγει την 1η Ιουλίου απαιτείται έως τότε. Αρχική απόφαση έγκρισης συμφωνίας επί της αρχής σε επίπεδο Υπουργείου Οικονομικών, Ευρωζώνης και EFSF. Έγκριση κειμένων προαπαιτούμενων συμπληρωματικού προϋπολογισμού και μεσοπρόθεσμου νόμου με μέτρα έως το 2019 από την Ελληνική Βουλή. Εν συνεχεία απαιτείται επικύρωση της παράτασης συμφωνίας από τα κοινοβούλια κρατών μελών και τελική επικύρωσή της από τον ESM και το EWG. Ακόμη και αν δεν υπάρχει συμφωνία, πρέπει, εξηγούν, κατελάχιστον να υπάρξει ένα αίτημα για να γίνει παράταση της δανειακής σύμβασης, το οποίο θα υποβληθεί από την Ελλάδα. Τότε οι θεσμοί, με την ίδια πολυεπίπεδη διαδικασία, αλλά με πολύ λιγότερες απαιτήσεις για θεσμοθέτηση ελληνικών μέτρων, θα πρέπει να εγκρίνουν την παράταση, όπως συνέβη το Φεβρουάριο, στη βάση της επαρκούς αλλά όχι ικανοποιητικής πρόοδου, έτσι ώστε από την 1η Ιουλίου να διατηρηθούν εν ζωή τα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς όμως να φτάσουν και οι δόσεις. Τις επόμενες μέρες έως το τέλος Ιουνίου η κυβέρνηση θα πρέπει να πληρώσει 1,55 δισεκατομμύρια ευρώ προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 600 εκατομμύρια ευρώ για το δεύτερο δεκαπενθήμερο των μισθών του Δημοσίου, 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ για τη συνεισφορά στις συντάξεις, 30 εκατομμύρια ευρώ επιδόματα ΟΑΕΔ Μαΐου. Ακόμη και αν περάσει το σκόπελο του Ιουνίου, τον Ιούλιο η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με μεγάλες εξελίξεις. Στις 13 Ιουλίου πρέπει να πληρωθούν 448 εκατομμύρια ευρώ προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
ενώ στις 20 Ιουλίου λήγει διπλή δόση 2,1 και 1,36 δις ευρώ προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και τούτο όταν έρχεται παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, άρα και των εσόδων στο φόρο εισοδήματος. Χρηματοδοτικά στο τραπέζι είναι η αύξηση του ορίου των εντόκων, η κάλυψη των τραπεζών άμεσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η συμμετοχή στο πρόγραμμα χαλάρωσης. Επίσης εκκρεμούν 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ δόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ κερδών ομολόγων που διακρατούν κεντρικές τράπεζες, τα 10,9 δισεκατομμύρια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ακόμη 11 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου από το δεύτερο δάνειο που το 2012 χρησιμοποιήθηκε για απομείωση του χρέους. Η ελληνική κυβέρνηση επιπλέον ζητά την κάλυψη των δόσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τη χρονική μετακύληση απευθείας στον ESM. Νέες πιέσεις από την περιφέρεια δέχεται ο Δήμος Τρίπολης όσον αφορά στην κατάσταση με τα απορρίμματα και συγκεκριμένα στη λειτουργία του χώρου προσωρινής αναπόθεσής τους στον Άγιο Βλάση. Μετά το πρόστιμο των 20.000 ευρώ, πλέον η περιφέρεια ζητά από το Δήμο να κλείσει τη χωματερή μέχρι το τέλος του μήνα. Μετά το πρόστιμο λοιπόν των 20.000 ευρώ για τα σκουπίδια που στον Άγιο Βλάση είναι η περιοχή όπου τοποθετούνται προσωρινά τα απορρίμματα του Δήμου Τρίπολης μετά την κήρυξη της πόλης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της προηγούμενης κατάστασης που όλοι θυμόμαστε. Υπάρχει μια πολύ σημαντική παράγραφος μέσα σε αυτή την απόφαση η οποία τι λέει, ουσιαστικά η περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά από το Δήμο να κλείσει τη χωματερή του Αγίου Βλάση μέχρι το τέλος του Ιουνίου, δηλαδή μέχρι την Τρίτη. Αυτό επειδή τελευταία ακούμε όλο και περισσότερο για τα σκουπίδια, το είχαμε ξεχάσει το θέμα λίγο καιρό γιατί μαζεύονταν τα σκουπίδια μέσα από την πόλη. Τελευταία η ανησυχία όπως καταλαβαίνετε και μετά από αυτό το πρόστιμο και την απέτηση αυτή της περιφέρειας προς το Δήμο, η ανησυχία μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Και τελικά λέει μετά το τέλος του μήνα, δηλαδή μέχρι την Τρίτη. Δηλαδή μετά την Τρίτη είναι πολύ λίγες ημέρες. Ναι, μετά τι θα γίνει, θα ξανανοίξει πάλι δηλαδή. Μετά είναι άγνωστο το τι θα γίνει. Το θέμα είναι ότι υπάρχει φόβος να ξαναδούμε τα σκουπίδια καλοκαιριάτικα με υψηλή θερμοκρασία μέσα στην πόλη. Όπως θυμόμαστε την πόλη και πριν λίγο καιρό. Απλά τότε μας έκανε τη χάρη ο καιρός και ήταν κρύος και δεν είχαμε χειρότερα. Μάλιστα, τώρα πάλι δηλαδή ανοίγει το θέμα και ανοίγει ουσιαστικά γιατί τώρα δεν ξέρω τι σκοπιμότητα υπάρχει μέχρι το τέλος του μήνα και τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Πάντως αυτή έστειλε έγγραφο δηλαδή η περιφέρεια προς το Δήμο να κλείσει τη χωματερή. Ναι, είναι μια παράγραφος ο οποίος στο έγγραφο του προστίμου των 20.000 ευρώ το τονίζει αυτό. Που μάλλον περισσότερο στα ψηλά πέρασε αυτή η διευκρίνηση. Ουσιαστικά η περιφέρεια θέλει να κλείσει τον Άγιο Βλάση μέχρι το τέλος του μήνα, να καθαριστεί ο χώρος και να βρει καινούριο αδειοδοτημένο χώρο για να μεταφέρει τα σκουπίδια του Δήμου. Δηλαδή, ξανά από την αρχή, νέος χώρος, νέες αδειοδοτήσεις, νέα πρόστιμα, δεν ξέρουμε τι. Μάλιστα. Ας περιμένουμε λοιπόν μέχρι την Τρίτη να δούμε τι θα γίνει. 8 συλλήψεις μεταναστών και ενός 59χρονου διακινητή έγιναν το απόγευμα της Τετάρτης στην πύλη εισόδου ελέγχου οχημάτων του Νότιου Λιμένα Πατρών από στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών της Οικίας Λιμενικής Αρχής. Οι μετανάστες εντοπίστηκαν επιμέλως κρυμμένοι σε δύο διαμορφωμένες κρύπτες ενός φορτηγού που μετέφερε καρπούζια. Από το κεντρικό λιμεναρχείο Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα. Ενώ κατόπιν προφορικής εντολής εισαγγελέα, οι τέσσερις εκ των ανωτέρων συλληφθέντων αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς ήταν ανηλικοί. Ιδιαίτερη ήταν η επιτυχία των μαθητών της Αργολίδας κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις παρά τη δυσκολία των θεμάτων σύμφωνα με τα βαθμολογικά αποτελέσματα που δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, δήλωσε ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αργολίδας, Γιώργος Γιανακούλης. Μάλιστα, ζήτησε την ιδιαίτερη προσοχή των παιδιών στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους, αφού αποτελεί βασικό στοιχείο στην επιλογή της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Καταρχάς να πω ότι χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία, σήμερα γίνονται και οι τελευταίοι τυπικοί εσωτερικοί έλεγχοι. Ήδη τα παιδιά έχουν μάθει τα αποτελέσματα. Να ξεκινήσω από ένα ευχάριστο ότι ο νομός μας, παρόλη την δυσκολία ως προς τα θέματα και παρόλο τον εκφοβισμό που υποστήκαμε από τον τελευταίο καιρό, γονείς, μαθητές, καθηγητές, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τις φήμες για την δυσκολία των θεμάτων, τα οποία ομολογουμένως ήταν δύσκολα, αλλά
αλλά ευτυχώς για τον νομό μας ξεπέρασε όλες τις δυσκολίες, εκ του αποτελέσματος πάντα μιλάω, ξεπέρασε αυτή την δυσκολία με αποτέλεσμα ο νομός μας να μην είναι πλέον τυπικό παράδειγμα για όλη την Ελλάδα. Οι αριστούχοι είναι πολύ περισσότεροι σε ποσοστό από την υπόλοιπη Ελλάδα, αν κρίνουμε δηλαδή ότι δυνητικά θα μπορούσαν στη θετική κατεύθυνση για να αναφερθώ αν θεωρείται η ιατρική μία από τις δύσκολες σχολές. Δυνητικά κάποιος που έχει πάνω από 18-18.200 μόρια, έτσι σαν μια πρώτη εκτίμηση, και δεν το λέω ας πούμε ούτε για να ευχαριστήσω τους γονείς ή να καλλιεργήσω φρούδες ελπίδες, αλλά με βάση τα νούμερα που μας έδωσε το Υπουργείο Παιδείας και τα στατιστικά φαίνεται ότι θα είναι ικανός αριθμός μορίων για την είσοδο. Ενδεχομένως και μπορεί και μπορεί και πιο κάτω. Και σε νομικές σχολές. Και σε νομικές σχολές, και εκεί παρόλο το ότι ήταν, και εκεί ήταν δύσκολα αρκετά από τα μαθήματα, οι μαθητές μας τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Έχουμε έτσι καλό επίπεδο δηλαδή σχολείο. Ναι, προς τιμή μας, και να ευχηθώ καλή σταδιοδρομία, καλές σπουδές και στα ίδια τα παιδιά αλλά και στις οικογένειές τους, με υγεία, αισιοδοξία και χαμόγελο. Ήταν μια θετική νότα για τον νομό μας και να τους συγχαρούμε εκ βάθους καρδίας και ως γονείς αλλά και ως εκπαιδευτικοί. Να πούμε το εξής, ότι ένα επίσης δύσκολο σκαλί που πρέπει και ο μαθητής να περάσει είναι το θέμα της κατάρτισης του μηχανογραφικού. Γνωρίζουμε ότι οι προσδοκίες των παιδιών αρκετές φορές και αυτό που θέλουν να κάνουν δεν ταυτίζεται με το αποτέλεσμα της βαθμολογίας. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουν για να προσεγγίσουν πάρα πολύ καλά τα θέλω τους και να περάσουν σε σχολές της αρεσκίας τους? Φέτος τα πράγματα, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, θα είναι πιο απλά πιστεύω για τους υποψήφιους, γιατί έχουν πολύ περισσότερες επιλογές. Οι αριστούχοι μας και οι επιδόσεις τους δίνουν δυνατότητα να επιλέξουν, θα μπορούσα να πω αρκετοί από αυτούς, ένα μεγάλο κομμάτι τις σχολές που θέλουν. Ωστόσο, χρειάζεται με μια προσοχή ως προς την δήλωση των μηχανογραφικών, ας συμβουλευτούν και εμάς και το ΚΕΣΥΠ κάτω, υπάρχουν δομές και μέσα στο σχολείο και στα ίδια τα λύκεια. Λοιπόν, και οποιονδήποτε άλλον τέλος πάντων μπορεί να δώσει τη συμβουλή. Δεδομένου ότι και ο τρόπος μεταγραφές έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει ορισμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μου, ώστε να καταρτήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο το μηχανογραφικό. Ξεκίνησε το μηχανογραφικό, έτσι? Ναι, έχει ξεκινήσει με την υποψήφοι με την ανακοίνωση, έχει ξεκινήσει πιο νωρίς, από τις 15 του μήνα. Υπήρχαν κάποια τεχνικά μικρά προβληματάκια, νομίζω ότι θα έχουν ξεπεραστεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο υποψήφιος με την ταυτότητά του, καθώς επίσης και με το δελτίο του υποψηφίου, στο σχολείο στο οποίο έδωσε εξετάσεις, θα πάει να βγάλει τον κωδικό και μετά έχει το δικαίωμα να κάνει το μηχανογραφικό δελτίο. Μάλιστα. Προσέχουμε την οριστικοποίηση, αν και φέτος τα πράγματα είναι λίγο πιο ευνοϊκά. Εάν κάποιος μέχρι το τέλος της 7 Ιουλίου που τελειώνει η διαδικασία, το μετανιώσει, αδερφέ έκανα λάθος ή δεν εκτίμησα σωστά, έχει τη δυνατότητα να πάει στο σχολείο του και να ακυρώσει ο ίδιος μέσω μιας διαδικασίας η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί για την φερεγγιότητα του συστήματος, να μην υπάρχουν λάθη σε αυτό το στάδιο. Λοιπόν, και να αλλάξει το μηχανογραφικό, να ακυρώσει το παλιό και να κάνει κάποιο καινούριο. Φετινή δυνατότητα. Ναι, είναι φετινή δυνατότητα, λοιπόν. Ναι. Μάλιστα. Και να πούμε, να ευχηθούμε λοιπόν στα παιδιά καλή σταδιοδρομία. Καλή σταδιοδρομία και εύχομαι τις καλύτερες επιλογές τους και να σπουδάσουν πραγματικά αυτό που επιθυμούν, γιατί εάν δεν κάνεις αυτό που επιθυμείς, δεν μπορείς να αποδώσεις και σωστά. Κάτι τέτοιο οδηγεί όχι μόνο σε ατομική αποτυχία, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία μας βλάπτει. Ξεκίνησαν ήδη και υλοποιούνται τα εκπαιδευτικά προγράμματα πιστοποίησης ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στο ΚΕΚΑΠ Αργολίδας, αφού μετά την απόφαση του Υπουργείου απαγορεύεται σε όσους αγρότες δεν έχουν πιστοποίηση να χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα. Στο κέντρο, εκτός από την επιμόρφωση, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να δίνουν και εξετάσεις και να παίρνουν το πιστοποιητικό τους. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πλέον ξεκινάμε την πιστοποίηση χρήσης γεωργικών φαρμάκων στην Ελλάδα. Πρέπει πλέον ο αγρότης να αποκτήσει και μια άλλη συνείδηση, τη συνείδηση ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιώ αλόγιστα τα γεωργικά φάρμακα, κατά πρώτο, και κατά δεύτερο, ότι θα πρέπει να ξέρω και πώς θα χρησιμοποιώ. Αυτό είναι ένα νόμος του κρογατός, στον οποίο θα πρέπει να εναρμονιστεί και η Ελλάδα. Το ΚΕΚΑΠ είναι ένας πιστοποιημένος χώρος για να γίνονται μαθήματα, καθώς επίσης και να γίνονται και οι αντίστοιχες εξετάσεις. Πράγματι, τα πρώτα μαθήματα ξεκίνησαν σήμερα με κάποια τμήματα τα οποία θα δώσουν και άμεσα εξετάσεις.
Πόσο γρήγορα γίνεται η ενημέρωση και η... Τα μαθήματα θα κρατήσουν 2 μέρες. Οι ερωτήσεις είναι 220. Εμείς έχουμε εκδώσει και αυτό το εγχειρίδιο, το οποίο περιλαμβάνει και τις 220 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Φυσικά υπάρχουν και απαντήσεις μέσα. Όπου θα πρέπει να διαβάσει υποχρεωτικά ο κάθε εκπαιδευόμενος, με σκοπό να δώσει τις εξετάσεις, γιατί θα του δοθούν 50 ερωτήσεις στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και θα πρέπει να απαντήσει σωστά στις 35 από αυτές. Έχει περιθώριο. Σε όλη την Ελλάδα, ναι, έχει ένα μεγάλο περιθώριο λάθος, γιατί μην ξεχνάτε ότι η ενεργεία αγρότες σε κάθε περιοχή είναι και μια κάποια ηλικία που δεν έχουν ούτε επαφή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά συγχρόνως δεν είναι και τόσο εύκολο να διαβάσουν. Πώς θα δώσουν εξετάσεις, δείχνετε τον τρόπο, γιατί κάθε τμήμα θα κάνει 2 μέρες μαθημάτων με σκοπό να εξασχηθεί στις ερωτήσεις. Φυσικά, σας είπα, βασική προϋπόθεση είναι και το διάβασμα και συγχρόνως να έρθουν και σε επαφή με τους υπολογιστές. Γι' αυτό το τονίζουμε ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι αγρότες ότι τα μαθήματα πρέπει να γίνονται σε επιστοποιημένους χώρους από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης. Δεν μπορεί να. Γιατί ακούγονται κάποια ευθράπελα ότι θα μαζευτούν 4-5 άτομα να δώσουν εξετάσεις. Πώς θα δώσουν εξετάσεις? Δεν μπορούν να δώσουν, αν δεν είναι επιστοποιημένος ο χώρος. Δηλαδή, αν δεν θα πάρει κάποιος ένα δίπλωμα οδήγησης, με την ίδια λογική θα μάζευε ο κάθε δάσκαλος 5 μαθητές, θα τους έκανε μαθήματα και θα τους έδινε και το δίπλωμα οδήγησης. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και τώρα. Είναι ακριβώς κατά τη στοιχεία με το δίπλωμα οδήγησης. Ο καθένας που θα δηλώσει συμμετοχή, πληρώνοντας φυσικά το παράβολο στο κράτος, το οποίο είναι της τάξης των 25 ευρώ, μπορεί μέχρι τις 31/8 να δώσει εξετάσεις. Υπάρχουν 2 διαφορετικές κατηγορίες εκπαιδευομένων, αυτοί οι οποίοι θα παρακολουθήσουν μαθήματα και αυτοί οι οποίοι θα δώσουν μόνο εξετάσεις. Όσοι γνωρίζουν δηλαδή, θα δώσουν. Υπάρχει και ο κόσμος που δεν θέλει να παρακολουθήσει μαθήματα, θέλει κατευθείαν να δώσει εξετάσεις. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στον πιστοποιημένο φορέα, παίρνει το εγχειρίδιο, το διαβάζει και δίνει τις εξετάσεις. Φυσικά, η συμμετοχή εξασφαλίζεται με την κατάθεση των 25 ευρώ αυτή τη στιγμή, με βάση τον νόμο του κράτους, του παραβόλου, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία εμείς και συγχρόνως του δίνει τη δυνατότητα να καταγραφεί στις λίστες των εξεταζομένων. Αυτόματα καθορίζονται τα τμήματα που θα δώσουν εξετάσεις και υπάρχουν ημέρες εξετάσεων. Εδώ πληρώνουν. Και τα μαθήματα πληρώνονται και οι εξετάσεις πληρώνονται. Ανεξάρτητα από το 25. Δεν θα αναφέρω την τιμή. Εντάξει, όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει στο 2752-026666 και φυσικά να μπει στις λίστες που σας ανέφερα προηγουμένως. Είναι πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο μέτρο. Να ρωτήσω κάτι. Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει πιστοποίηση με την αλλαγή του νόμου, θα μπορεί να προμηθεύεται φυτοφάρμακα? Όχι, δεν θα μπορεί να προμηθεύεται φυτοφάρμακα και συγχρόνως μέσα από αυτό το εγχειρίδιο θα μάθει και πολλά άλλα πράγματα. Πρέπει να αποκτήσουμε, όπως σας είπα, και συνείδηση και η αγροτική παιδεία. Δεν μπορεί ο καθένας να ρωτήσει με την τουρμπίνα, με τα μπέκ τα οποία είναι των 2 χιλιοστών δίπλα από το σπίτι σου και εσύ να έχεις τα παιδιά σου ή τα ρούχα σου απλωμένα στο μπαλκόνι. Δηλαδή, άρα λοιπόν είναι ουσιαστική και η παιδεία. Και ουσιαστική και η παιδεία. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε για τα καλά αυτό. Δεν είναι μόνο η εναρμόνιση, δηλαδή να φοβόμαστε οι Έλληνες τους νόμους. Πρέπει να αποκτήσουμε μια παιδεία και να σεβόμαστε ουσιαστικά τον εαυτό μας σε μια περιοχή που οι καρκινογενέσεις είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και φυσικά και πόσοι πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο. Δηλαδή να το συνειδητοποιήσουμε, να παρακολουθήσουμε αυτά τα προγράμματα ανεξάρτητα με το τι κάνει το ΚΕΚΑΠ. Καλύτερα που βγαίνουν τέτοιοι νόμοι και θα πρέπει να αποκτήσουμε, όπως σας είπα, αγροτική συνείδηση και να μπορέσουμε πλέον να καταφέρουμε να χρησιμοποιούμε σωστά τα γεωργικά φάρμακα και αν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω, οι άνθρωποι που έχουν απευθυνθεί σε εσά, ποιες ηλικίες καλύπτουν? Μεγάλη, μικρή, είναι όλες οι ηλικίες. Τα πρώτα τμήματα που ξεκίνησαν, να ξέρετε ότι είναι τις μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι πιο συνειδητοποιημένοι. Και φυσικά οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται και περισσότερο. Είναι μεγαλύτερη ηλικία, είναι άνω των 55 τα πρώτα τμήματα που ξεκινούν. Υπάρχει και τμήμα που θα δώσει άμεσα εξετάσεις που είναι πιο μικρή ηλικία. Να τονίσουμε ακόμη κάτι, ότι το παράβολο από 31/8 θα είναι 50 ευρώ. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει το 50 ευρώ, αλλά να ξέρετε ότι το πρόγραμμα αυτό πάβει ισχύ του στο τέλος Νοεμβρίου. Θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε για τα καλά, πιστοποιημένοι. Παίρνουμε την πιστοποίηση. Η πρότασή μου είναι ότι όσοι είναι ενεργοί αγρότες με το ΟΣΔΕ θα πρέπει υποχρεωτικά να δώσουν τις εξετάσεις.
Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, που είναι 26 Ιουνίου, το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ελπίδα Ζωής της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας θα παρουσιάσει στα μικρά παιδιά θεατρική παράσταση για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου με τίτλο «Η φάρμα του διαδικτύου». Η παράσταση θα δοθεί το Σάββατο 17 Ιουνίου στις 8.30 στο θέατρο Τριανών στην πλατεία Συντάγματος του Ναύπλιο. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, το κέντρο μας, στα πλαίσια των δράσεών του στην ευρεία κοινότητα και σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπλιαίων και τη ΔΟΠΑΤ, παρουσιάζει για τους μικρούς μας φίλους την παιδική θεατρική παράσταση για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, η φάρμα του διαδικτύου. Η παράσταση θα ανέβει το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 8.30 ώρα στο Θέατρο Τριανών στο Ναύπλιο. Και η είσοδος βέβαια είναι ελεύθερη όπως σε όλες τις δράσεις του κέντρου μας. Φιλοξενούμε τη θεατρική ομάδα Χιλιοδένδρη, που σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ανεβάζει την συγκεκριμένη παράσταση που βασίζεται στο ομώνυμο παραμύθι της Βερονίκης Σαμαρά και του Γιώργου Κορμά. Μέσα από την ιστορία δύο παιδιών που ζουν μέσα σε μία φάρμα ζώων, προσπαθούμε να περάσουμε τα μηνύματα που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, την αποφυγή δηλαδή της επικοινωνίας με αγνώστους, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ποια είναι αυτά, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης γύρω από την αξιοπιστία των διαδικτυακών πληροφοριών που προσλαμβάνει ένα παιδί, ο σεβασμός στην ιδιωτική ζωή τρίτων, θέματα που σχετίζονται με την παρενόχληση και τη γελιοποίηση στο διαδίκτυο και τέλος θέματα που έχουν να κάνουν με την ηθική και την υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου γενικότερα. Στην ουσία, μέσα από τη θεατρική παράσταση, ο στόχος είναι να δώσουμε μια αφορμή για να αφυπνιστεί η σκέψη των παιδιών και να αναγνωρίσουν αντίστοιχες δυσκολίες ή προβλήματα που μπορούν να τους συμβούν κατά την ανασχόλησή τους με τον τεράστιο κόσμο του διαδικτύου. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο προάβλιο του 4ου Γιάλ Κορίνθου το πανηγύρι της παράδοσης με στόχο όπως πάντα την ανάδειξη της πολιτιστικής παράδοσης της πατρίδας μας αλλά και των ντόπιων παραγωγών παραδοσιακών προϊόντων. Το τρίτο πανηγύρι της παράδοσης συνδιοργανώθηκε με το 4ο Γιάλ Κορίνθου και την πρώτη Ελμέ Κορινθίας. Έχουμε εδώ έκθεση παραδοσιακών προϊόντων της Κορινθίας. Έχουμε συναυλία με το Γόρδιο Δεσμό, αφιέρωμα στο Τσιτσάνι και χορευτικά από τη Λαογραφική Στέγη Κορίνθου και μετά γλέτη και χορό για όλους. Επίσης ο κόσμος μπορεί να δοκιμάζει τα προϊόντα εδώ των παραγωγών. Είναι μια εκδήλωση που έχει στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές μας και κατ' επέκταση του κόσμου της Κορινθίας όλα τα προϊόντα που παράγει η Κορινθιακή γη, να προβάλλουμε γενικά τον πολιτισμό μας και την παράδοσή μας, γιατί αυτό το σχολείο διακρίνεται σε αυτά τα στοιχεία. Αυτά τα προϊόντα απόψε που βλέπουμε πίσω σας που αγοράζονται, μπορώ να το αγοράσω ή απλά είναι προσφορά έτσι για να δοκιμάσω? Είναι προσφορά θα έλεγα για να δοκιμάσετε, γιατί υπάρχει και γευσιγνωσία. Δεν είναι ο στόχος μας, δεν είμαστε λαϊκή αγορά. Ο στόχος μας είναι να προβληθούν. Έχουμε ακούσει και κάτι ακόμα, κάτι για ρομπότ από τα παιδιά. Ναι. Έχουμε ανάμεσα στα άλλα project, έχουμε και το project της ρομποτικής. Τα παιδιά έχουν φτιάξει ένα ρομπότ, το συναρμολογούν και το προγραμματίζουν και θα πάρουν μέρος σε διαγωνισμό αρχές Ιουλίου. Αλλά καλύτερα γι' αυτό θα σας μιλήσουν τα ίδια τα παιδιά. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε έναν ελέφαντα, το οποίο πιο πολύ είναι για να κάνουμε μια παρουσίαση τώρα, για να μάθει ο κόσμος τι ακριβώς κάνει αυτό το συγκεκριμένο. Επίσης βλέπουμε ένα πιο απλό μοντέλο σε σχέση πιο πολύ σε τάγκ, το οποίο με κάτι παρόμοιο θα πάμε και στο διαγωνισμό, που έχει ως στόχο να ανέβει ένα βουνό και να συγκεντρώσει και να μεταφέρει ένα τουβλάκι όσο πιο ψηλά μπορεί. Εργαζόμαστε στο πλαίσιο του project της πρώτης ηλικίου με θέμα τη ρομποτική. Στη συνέχεια υπήρχαν κάποια παιδιά που ήθελαν να συμμετάσχουν σε ένα διαγωνισμό και αφού ζητήσαμε κάποια χρήματα από διάφορες εταιρείες της Κορίνθου, μας ανταποκρίθηκε η Motorola και μας έδωσε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό ώστε να μπορούμε να αγοράσουμε τα συγκεκριμένα ρομπότ, δηλαδή και τα πακέτα τους. Και έχουμε ως στόχο μας τη συμμετοχή σε ένα πανελλήνιο διαγωνισμό που τα προκριματικά του θα λάβουν μέρος το επόμενο Σάββατο. 4 Ιουλίου. Στις 4 Ιουλίου. Και προκειμένου να προκριθούμε θα πρέπει να κατασκευάσουμε ένα ρομπότ
το οποίο να έχει μορφή περίπου σαν αυτό και να μπορεί να ανέβει ένα βουνό και να τοποθετήσει πάνω σε αυτό το βουνό ένα τουβλάκι. Τρίτη χρονιά, μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Προβάλλονται τοπικά προϊόντα και υπάρχει μια ωραία μουσική εκδήλωση με χορευτικά. Και βεβαίως ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή την εκδήλωση. Συγχαρητήρια εδώ στους διευθύνοντες το τέταρτο λύκειο, στους καθηγητές, ιδιαίτερα στην κυρία Πιαδίτου, αλλά και στο Σύλλογο Γονέων που έχουν αγκαλιάσει αυτή την εκδήλωση και τη στηρίζουν. Στηρίζουν κάτι σημαντικό και το βλέπετε κι εσείς. Και θα είναι και ορόσημο αυτή η εκδήλωση από τις πιο καλές που γίνονται φέτος το καλοκαίρι. Το Σωματείο Λόγου και Τέχνης Αλκιονίδης προκηρύσσει πανελλήνιο λογοτεχνικό διαγωνισμό ποιήσης, πεζού κειμένου και παραμυθιού. Για το θέμα μας μιλάει η Πρόεδρος Ευδοξία Κουβακλή. Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, έχουμε λογοτεχνική βραδιά στο Μόναμι, στην παραλία Καλάμια, όπου εκεί θα συνεδρεθούμε όλοι, να πούμε ο καθένας αυτό που αισθάνεται, αυτό που νιώθει. Τέλος πάντων, θα μπορέσουμε να εκφράσουμε τον εαυτό μας μέσα από την ποίηση, μέσα από το διήγημα, μέσα από το παραμύθι, μέσα από τη μουσική. Θα είναι εκεί ο κύριος Κοντογιάννης, ο Βασίλης, καθηγητής μουσικής, θα αθλοκερδώς έρχεται και θα μας συνοδεύσει. Έτσι θα είναι όλα με μουσική νότα και όπου μας βγάλει η άκρη. Είναι ας πούμε μια βραδιά για το καλοκαίρι που έρχεται ή μια αποχαιρετιστήριο για τη χρονιά που τελείωσε η σχολική. Όπως το νιώθει ο καθένας, είτε για τη σχολική χρονιά, είτε για το καλοκαίρι που δεν έρχεται ακόμα, είτε για πάρα πολλά που δεν έρχονται ακόμα, ο καθένας όπως θέλει μπορεί να το σκεφτεί. Εκεί θα τα πούμε όλα. Θα τα συζητήσουμε και μάλιστα θα πούμε και για τον πανελλήνιο διαγωνισμό που έχουμε προκηρύξει και που περιμένουμε τη συμμετοχή για την ποίηση, για το πεζό, για το παραμύθι και άλλα πράγματα θα πούμε, πάρα πολλά. Έχει γίνει πλέον θεσμός το Rock Festival που κάθε χρόνο διοργανώνει στην Καραθώνα η Πύλη Πολιτισμού Ναυπλίου. Φέτος την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Ιουνίου οι επισκέπτες της παραλίας θα έχουν τη χαρά να απολαύσουν όχι μόνο ροκ ακούσματα από τοπικά και όχι μόνο συγκροτήματα και θα έχουν την ευχαρίστηση της αίσθησης της αλληλεγγύης αφού με τη συμμετοχή τους ενισχύουν το κοινωνικό παντοπολείο της Πύλης Πολιτισμού. Αυτός ο θεσμός πλέον έχει γίνει μια μόνιμη συνήθεια για τον Ναύπλιο, για αυτή την παραλία, την Καραθώνα, που θέλουμε να παραμείνει ελεύθερη και να είναι έτσι προσβάσιμη για όλους τους πολίτες και για εκδηλώσεις σαν και αυτή. Αυτή την εκδήλωση τη συγχρονώνουμε, η Πύλη Πολιτισμού, μαζί με τον Δήμο Ναυπλιαίων, το ΔΟΠΑΤ και την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άψογη συνεργασία. Σε αυτό το διήμερο που θα είναι στις 26 Ιουνίου και 27 Ιουνίου, μέρα Παρασκευή και Σάββατο, θα συμμετάσχουν πολλά και διάφορα γκρουπ τεχνικά και λίγο πιο επαγγελματικά, τα οποία κινούνται στους χώρους της ροκ, αλλά και προς jazz, funk, μουσικές. Έχουμε λίγο διαφορετικές μουσικές φέτος. Έχουμε και συγκροτήματα που έρχονται από μακριά. Έχουμε και πολλούς φυσικά ντόπιους μουσικούς που θα μας δείξουν το ταλέντο τους και θα μας διασκεδάσουν. Την Παρασκευή έχουμε 5 συγκροτήματα που θα είναι η Black Rose, η Jumi Bo Grove Trio, η Pomalis NP, η Pure Seconds και η Σχέδιο Θα. Και το Σάββατο θα παίξουν η Freak Out, η Volto Vacanthus, η Mascara Di Ferro, η Lights Out,
η Half Note και η Κυνηγή Ονείρων. Θέλω να πω ότι αυτό το φεστιβάλ γίνεται για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι για να στηρίξουμε τους μουσικούς, να στηρίξουμε τα νεανικά συγκροτήματα, ώστε να έχουν ένα μέρος να παίξουν πάνω σε σκηνή, να τους ακούσει κόσμος, να γίνουν πιο γνωστοί. Αλλά γίνεται και με αφορμή την αλληλεγγύη. Γιατί πρέπει να σας πω ότι οι δωρεές που κάνουν οι χορηγοί, πράγματα που θα μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο με 1,5 ευρώ, τα έσοδα δηλαδή που θα έχει από αυτή την εκδήλωση η πύλη πολιτισμού, θα διατεθούν όλα για την πύλη της αγάπης, το κοινωνικό παντοπολείο, το μοναδικό κοινωνικό παντοπολείο αλληλεγγύης στο Δήμο του Ναυπλίου, που είναι ένας θερισμός πια που μετράει χρόνια και έχει αποδείξει με τη σταθερή του πορεία το πώς στέκεται δίπλα στο λαό που δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι μπορεί να έρθει να συμμετάσχει είτε γιατί είναι μουσικόφιλος, είτε γιατί απλά θέλει να συνεισφέρει αλληλεγγύη. Δεν έχει εισιτήριο, είναι δωρεάν για οποιονδήποτε, ούτε και είναι και υποχρεωτικό για κάποιον να εξοδέψει. Απλά από τις δωρεές που μας έχουν κάνει οι χορηγοί μας, θα πολλούνται μπύρα, αναψυκτικά και σουβλάκια, τα οποία τα έσοδα θα διατεθούν από τους χορηγούς στην πύλη πολιτισμού για τη στήριξη του θεσμού. Και πείτε μας για το ΚΤΕΛ. Το ΚΤΕΛ επίσης είναι χορηγός και θα έχει βάλει δρομολόγια. Θα ανακοινώσουμε μέσω της σελίδας μας στο Facebook, που είναι Rock Festival Καραθώνα. Θα ανακοινώσουμε τα δρομολόγια, τα οποία θα είναι νυχτερινά για τον κόσμο που θα θέλει να μετακινηθεί με λεωφορείο. Ελληνικές εταιρείες επίπλων χωρίς ελληνικά προϊόντα. Έπιπλα με κλειθές χρεώσεις. Κρεβατοκάμαρες χωρίς στρώματα. Όχι σε μας. Έπιπλα Τινιακός. Είμαστε η μόνη εταιρεία που οι τιμές μας είναι τελικές. Σαλόνι από 590 ευρώ. Σύνθετο από 290. Σετ κρεβατοκάμαρα με στρώμα από 590 ευρώ. Μεταφορά, τοποθέτηση δωρεάν και στην επαρχία. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία για το σήμερα. Έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή. Ηλιούπολη, Χαλάνδη, Νέα Ιωνία, Νίκαια, τώρα και Θηβών 501 Ήλιον και στο tiniakos.gr. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργος Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Η οικονομία έχει όνομα. Supermarket Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμαρίων, μόνο 3,99 το τεμάχιο. Γαλοπούλα φιλέτο καπνιστή ή βραστή Νίκας, μόνο 7,99 το κιλό. Όλα τα γιαούρτια και επιδόρπια με βγάλ, 30% φθηνότερα. Μοσχοφίλερο ή αγιοργήτικο κουτσοδήμος 3 λίτρα, μόνο 5,99 το τεμάχιο. Και όλα τα σφουγγάρια και γάντια κουζίνας Scotch Brite, 30% φθηνότερα. Supermarket Κρητικός. Η έξυπνη επιλογή.
Για αύριο σε όλη τη χώρα που βλέπετε θερός καιρός, οι άνεμοι θα πνούν με τα βλητή ασθενείς μέχρι μέτρη και στα ανατολικά μέτρη ως ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμάται στα βόρεια από 14 έως 28 βαθμούς, στα δυτικά από 15 έως 28, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 14 έως 29 και στα νησιά από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο που βλέπετε θερίος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς μέχρι μέτρη και στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας αλλά και ζωντανά το πρόγραμμα της DR τηλεόρασης μπορείτε να το παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Να σας ευχαριστήσουμε που και απόψε μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.